Καλημέρα σας κύριε Σοφιάνη. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Λοιπόν, ας ξεκινήσω από την βασική άποψη, το editorial ας πούμε της εφημερίδας Ριζοσπάστη σήμερα, όπως το διαβάζω καταρχάς στο διαδίκτυο. Έχει τίτλο «Παρηγοριά ΠΑΣ» και επισημαίνει στην εισαγωγή ότι, διαβάζω, για όποιον νόμιζε ότι η ευρηματικότητα της κυβέρνησης για τα κάθε λογής ΠΑΣ έχει εξαντληθεί, από χτες η κοροϊδία άλλαξε πίστα, έτσι μετά το Power Pass της ενέργειας και το Food Pass με τα σούπερ μάρκετ, η παρηγοριά στον άρρωστο αρχίζει να παίρνει και κυριολεκτική σημασία με το Dentist Pass, δηλαδή το πάσο για οδοντιατρικές πράξεις. Προφανώς σε ιδιώτες, λέει το σχόλιο, και μόνο για παιδιά 6-12 ετών. Είστε σίγουρος ότι αυτοί που βοηθούνται από αυτά τα πάσα της περιγοριάς, όπως λέει η εφημερίδα, βαρυγκομούν? Μήπως θα πρέπει να ρωτήσουμε, να σκεφτούμε όλους τους φίλους που μας ακούνε, αν στην Ελλάδα του 21ου αιώνα η λύση είναι τα πάσα, τα κουπόνια και όχι τα σύγχρονα δικαιώματα, τα οποία μπορεί σήμερα να τα έχει ο λαός μας, γιατί υπάρχει και πλούτος και μέσα, ώστε να μπορούν όλα τα παιδιά στα δημοτικά σχολεία με υποχρεωτικές εξετάσεις οδοντιατρικές σε τακτά διαστήματα να παρακολουθούνται, όπως επίσης και με αντίστοιχες εξετάσεις ιατρικές σε μια σειρά ασθένειες, οι οποίες έχουμε όλες τις δυνατότητες και τα μέσα να τα βλέπουμε. Γιατί αυτό δεν γίνεται και γιατί μπαίνουμε στην κοροϊδία των ΠΑΣ? Γιατί, για παράδειγμα, θα πρέπει να υπάρχει ΠΑΣ για τη βενζίνη και όχι κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη βενζίνη, που με διπλό και τριπλό καπέλο πληρώνουν όλοι οι καταναλωτές? Γιατί πρέπει να μπαίνουμε σε μια λογική κουπόνια ή για καλάθια νοικοκυράς που έχουν γίνει ανέκδοτο, και όχι την κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης? Γιατί πρέπει δηλαδή το χαρτί υγείας να το πληρώνουμε σαν είδος πολυτελείας? Όλα αυτά τα γιατί απαντούν σε σχέση με την πολιτική που σήμερα η κυβέρνηση υλοποιεί, πολιτική η οποία δεν είναι άσχετη και με την πολιτική που υλοποιούσε και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν ξεχνάμε και δεν ξεχνιόμαστε σε αυτή τη χώρα, και η οποία έχει να κάνει με δεσμεύσεις, με στρατηγικές επιλογές, με μνημόνια, με μεταμνημόνια, με πακέτα δημοσιονομικών στηρίξεων, τα οποία τα πληρώνει πανάκριβα ο λαός μας, και ουσιαστικά του δίνουν κάποιες δυνατότητες, κάποια μέσα, τα οποία του τα στερούν την επομένη με την καθήλωση των μισθών, με την άγρια φορολογιστία η οποία υπάρχει και γενικεύεται, και φυσικά με την απουσία δικαιωμάτων, αλλά το να δίνουμε απλόχερα ευκαιρίες. Ωραία. Τώρα, αφού αναφερθήκατε στην ανάγκη, όπως είπατε, κατάργησης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην βενζίνη, που πράγματι είναι υψηλός, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου εμένα, και μιλάμε συχνά και με συναδέλφους μας από την Κύπρο, όπου ενώ παίρνουν τα καύσιμα από την Ελλάδα, και μπορεί να προσθέσει κανείς και τα μεταφορικά που είναι πολύ μεγαλύτερα για να μεταφερθούν τα καύσιμα από την Ελλάδα στην Κύπρο, ωστόσο οι τιμές των καυσίμων εκεί είναι πολύ χαμηλές, ακριβώς επειδή δεν έχουν αυτόν τον φόρο κατανάλωσης. Όμως η απάντηση που λαμβάνουμε, όχι μόνο από κυβερνητικά στελέχη αλλά από ανθρώπους που κατέχουν τα βασικά της οικονομίας, είναι ότι αυτό το ποσό, το lump sum που λένε οι Αγγλοσάξονες, αυτό το μεγάλο ποσό, το οποίο είναι δεδομένο, είναι εκείνο που επιτρέπει σε μια κυβέρνηση να δίνει βοηθήματα ή πάσα, όπως θέλετε πείτε τα, σε ανθρώπους οι οποίοι κατά διαστήματα το έχουν ανάγκη, όπως τώρα με τον πόλεμο βεβαίως. Αν φύγει αυτό η φορολογία, που εγώ θα ήθελα να φύγει κάποια στιγμή, θα δημιουργηθεί ένα μεγαλύτερο έλλειμμα στον προϋπολογισμό. Ξέρετε, υπάρχει μια βασική φιλοσοφία σε σχέση με αυτούς τους φόρους. Εξάλλου, να θυμίσουμε στους ακροατές ότι μέσα στο καλοκαίρι η κυβέρνηση μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ψήφισαν τη μονιμοποίηση των έκτακτων φόρων στα καύσιμα. Δεν αφορά λοιπόν τον πόλεμο. Αφορά την περίφημη πράσινη μετάβαση, γιατί η οποία είναι ευαγγέλιο και της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ. Ψήφισαν, και είπατε, ΠΑΣΟΚ, τη μονιμότητα. Τη μονιμότητα εντάσσοντας την αντίστοιχη ευρωπαϊκή οδηγία.
στα πλαίσια της λειτουργίας. Δηλαδή επαόριστον δεν πρόκειται να φύγει, για να φύγει βεβαίως, πρέπει να υπάρξει άλλη ρύθμιση. Είναι η μονιμοποίηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης σε όλα τα ενεργειακά προϊόντα στα πλαίσια της πράσινης μετάβασης, του Ταμείου Συνοχής. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της πράσινης μετάβασης ψήφισαν τη μονιμοποίηση αυτού του φόρου. Γι' αυτό αν έχετε προσέξει, ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για μείωση και όχι για κατάργηση. Και αυτό το θέμα μπορεί να μας βοηθήσει στο να δούμε την ουσία της πολιτικής που υλοποιείται σήμερα. Γιατί ουσιαστικά τα χαρτιά για την επόμενη κυβέρνηση είναι σημαδεμένα. Είναι οι ευρωνοσιακές οδηγίες, είναι το Ταμείο Συνοχής, είναι η πράσινη μετάβαση, είναι η ενέργεια σαν προϊόν που με την απελευθέρωσή της εκτινάσσονται οι λογαριασμοί και διαμορφώνονται με βάση την εκάστοτε τιμή. Είναι η βιομηχανία των ρήπων, η οποία έχει κάνει πανάκριβο το λιχνίτι ένα μέσο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας φτηνό που έχει η χώρα μας και που καταδικάζεται να το θάψει στα πλαίσια αυτής της περίφημης μετάβασης. Είναι λοιπόν όλα αυτά τα οποία πληρώνει ο ελληνικός λαός, που για το 2023 προβλέπεται να εισπραχθούν 57 δισεκατομμύρια φόροι άμεσης και έμεσης φορολογίας από ένα λαιλατημένο εισόδημα. Γι' αυτό και είναι κοροϊδία κυριολεκτικά να μιλάνε για αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, όταν η αγορά εργασίας έχει γίνει μια ζούγκλα, όταν η μερική απασχόληση γενικεύεται και όταν σήμερα το 20% των εργαζομένων, των μισθωτών, αμείβονται έως 500 ευρώ. Όλα αυτά οδηγούν στο να προβληματιστούμε στο τι κρίνεται στις επόμενες εκλογές, γιατί είναι σίγουρο ότι θα έχουμε μια αντιλαϊκή κυβέρνηση της μιας ή της άλλης εκδοχής, αλλά το κρίσιμο ερώτημα είναι τι θα βρίσκεται απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση. Και το μέγεθος της δύναμης του ΚΚΕ είναι η δυνατότητα αντοχής ενός λαού, ο οποίος διεκδικεί όχι με βάση το τι αντέχει η οικονομία, γιατί αυτή η οικονομία δεν αντέχει καλύτερες συνθήκες και όρους διαβίωσης για την πλειοψηφία του λαού μας. Κύριε Σόφιανέ, συγγνώμη, μία διευκρίνηση. Αναφερθήκατε στην πράσινη μετάβαση, στην περίφημη, όπως είπατε, επιλέξει πράσινη μετάβαση. Γιατί το άκουσα λίγο ειρωνικό αυτό? Υπάρχει πρόβλημα με την μετάβαση σε άλλες πηγές ενέργειας? Το πρόβλημα δεν είναι η αξιοποίηση όλων των μορφών και των πηγών ενέργειας, ώστε να μπορεί ο λαός μας να έχει ρεύμα φτηνό, να μπορεί να έχει θέρμανση, να μπορεί να έχει όλα αυτά τα οποία πρέπει να έχει στον 21ο αιώνα. Ασχέτως αν η πρώτη ύλη κάνει κακό στο περιβάλλον και στη ζωή μας, δηλαδή ο λιγνίτης. Ξέρετε, υπάρχει τεχνογνωσία και υπάρχει ανάπτυξη επιστήμης, η οποία μπορεί να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες που έχουμε στο να παράγουμε ενέργεια και να προστατεύουμε το περιβάλλον. Εξάλλου δείτε πόσο υποκριτική είναι αυτή η περιβαλλοντική ευαισθησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ελλήνων κυβερνώντων και και νεοδημοκρατικής και σιριζέικης εκδοχής, αν δούμε ότι σήμερα δουλεύουν φουλ οι λιχνίτες στα πλαίσια συγκεκριμένων επιλογών που προέρχονται από την εξέλιξη με τον πόλεμο που κάνει το ΝΑΤΟ στην Ουκρανία. Εμείς αυτό λοιπόν που λέμε είναι ότι η Ελλάδα έχει όλες τις δυνατότητες να διαμορφώσει ενεργειακή αυτάρκεια, αξιοποιώντας όλες τις πηγές ενέργειας και τις ανανεώσιμες και τα όποια κοιτάσματα, αλλά και τους λιχνίτες, οι οποίοι δίνουν τη δυνατότητα η χώρα μας να παράγει ρεύμα, το οποίο ο λαός μας δεν το χρυσοπληρώνει με τα τεράστια καπέλα τα οποία βλέπετε έχουν δημιουργήσει αυτή την ενεργειακή φτώχεια σε μεγάλη έκταση, με χιλιάδες διακοπές ρεύματος, με φεσωμένα νοικοκυριά απέναντι στους πάροχους ηλεκτρικής ενέργειας και με την ηλεκτρική ενέργεια να έχει γίνει ένα πανάκριβο προϊόν. Μας σημείωσα τώρα αυτό που είπατε, τον πόλεμο που κάνει το ΝΑΤΟ στην Ουκρανία. Είστε, μήπως θέλετε να το πείτε διαφορετικά? Όχι, νομίζω όλος ο κόσμος το έχει καταλάβει. Ότι τον πόλεμο τον έχει κάνει το ΝΑΤΟ στην Ουκρανία. Ότι τα 100 δισεκατομμύρια και παραπάνω που έχει δώσει το ΝΑΤΟ, η Αμερικάνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η χώρα μας στο καθεστώς Ζελένσκι, είναι ουσιαστικά η εμπλοκή που έχει το ΝΑΤΟ με την Ρωσία σε έναν άδικο πόλεμο, σε ένα πόλεμο που τις συνέπειες του τις πληρώνει ο ουκρανικός και ο ρωσικός λαός. Ποιος έκανε τον πόλεμο, κύριε Σοφιανέ, ποιος κήρυξε τον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας? Γιατί είμαστε πλέον ένα χρόνο μετά την έναρξη του πολέμου από την απαράδεκτη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, στα πλαίσια των
ανταγωνισμών που υπάρχουν ανάμεσα στους Αμερικάνους και τους Ρώσους. Στα πλαίσια λοιπόν αυτών των ανταγωνισμών, στα πλαίσια της περικύκλωσης της Ρωσίας για τους δικούς τους λόγους από πλευράς των νατοϊκών, ξέσπασε αυτός ο πόλεμος ανάμεσα σε δύο ληστές και η Ελλάδα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης πήρε το μέρος του ενός ληστή, γιατί αυτή τη στιγμή τα 100 τόσα δισεκατομμύρια που έχουν δοθεί στο Ζελένσκι δεν δίνονται για τη δημοκρατία, δίνονται για να διαμορφωθεί ένα ευρύτερο πάτημα στους ανταγωνισμούς, συνολικότερα στην περιοχή και στην οξύτητα που έχουν αυτοί οι ανταγωνισμοί και που τι εννοείται δεν δίνονται για τη δημοκρατία όταν έχει υποστεί εισβολή η χώρα? Δηλαδή εγώ έζησα την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. Εκεί πέρα δεν, το πρώτο ζήτημα δεν ήταν θέμα. Ζήσατε την εισβολή των Τούρκων στην θέλανε, Κύπρο. Χρειάζονταν όπλα για να αμυνθούν και δυστυχώς στην Κύπρο και δεν είδατε, τα είχαν. Γιατί είχε προδώσει η Ελλάδα την Κύπρο. Και είδατε λοιπόν, ότι με την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο τι μέτρα πάρθηκαν ενάντια στην Τουρκία, την σύμμαχό μας στο ΝΑΤΟ. Δυστυχώς δεν πάρθηκαν, ναι. Συμφωνώ σε αυτό μαζί σας. Είδατε λοιπόν ότι τα μέτρα παίρνονται όταν ευρύτερα γεωστρατηγικά συμφέροντα δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την εμπλοκή. Αυτή τη στιγμή αυτό που είχαμε από το 2014 είναι την διεύρυνση της ευθύνης του ΝΑΤΟ στα σύνορα της Ρωσίας, την αντίθεση στον χώρο της Ουκρανίας τέτοιων και άλλων δυνάμεων υπέρ των ρωσικών ή των αμερικάνικων συμφερόντων, μια οξύτητα ανταγωνισμών που την πλήρωνε ο Ουκρανικός λαός από το 2014, όχι τώρα. Από το 2014 γίνεται πόλεμος εκεί. Από το 2014 οι ρωσόφωνοι πληθυσμοί βρίσκονται αντιμέτωποι από πιέσεις και από συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές του καθεστώτος Ζελένσκι και των προηγούμενων, και αυτές τις αντιθέσεις με την απαράδεκτη εισβολή της Ρωσίας τις βλέπουμε σήμερα να γενικεύονται. Επειδή είστε έμπειρος πολιτικός, κύριε Σοφιανέ μου, εσείς πια τη στιγμή που εκδηλώθηκε η εισβολή, την ζήσαμε όλοι, ήταν το διάγγελμα την προηγούμενη νύχτα, την επόμενη μέρα μπαμ μπήκανε. Εσείς τι λύση θα βλέπατε? Τι πια θα έπρεπε να είναι η αντίδραση πρώτον της Ουκρανίας και δεύτερον των άλλων χωρών? Εμείς λοιπόν, και επειδή είστε και εσείς έμπειρος στην ανάλυση και σίγουρα παρακολουθείτε την εξέλιξη των γεγονότων, η περικύκλωση της Ρωσίας από τους νατοϊκούς, το πραξικόπημα του 2014, η απαγόρευση όλων των γλωσσών, της ρωσικής, της ελληνικής, γιατί υπάρχει μειονότητα η οποία μιλούσε την ελληνική που απαγορεύτηκε και αυτή, όλα αυτά δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για να φτάσουμε στο μακελιό που γενικεύτηκε με την εισβολή. Ναι. Όποιος δεν βλέπει το τι προηγήθηκε και θεωρεί ότι είχαμε να κάνουμε με ένα δημοκράτη Ζελένσκι, ο οποίος εκτός των άλλων είχε απαγορεύσει πάνω από 12 κόμματα στην Ουκρανία, είχε καταγγελθεί για χιλιάδες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όποιος δεν βλέπει αυτά και βλέπει μόνο την εισβολή, βλέπει το ένα μέρος του παιχνιδιού. Αθωώνει ουσιαστικά το ΝΑΤΟ, αθωώνει τον Ζελένσκι και την κυβέρνηση αυτή η οποία παίζει το ρόλο των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ στην περιοχή, και ουσιαστικά ενισχύει τη συνέχιση του μακελιού η οποία γίνεται ουσιαστικά στις πεδιάδες της Ουκρανίας, σε βάρος του λαού της Ουκρανίας συγκρούονται δύο στρατιωτικοί συνασπισμοί, από τη μια το ΝΑΤΟ έχοντας δώσει πάνω από 100 δισεκατομμύρια, και σε αυτή την εμπλοκή συμμετέχει και η Ελλάδα, παρά και ενάντια στη θέληση του ελληνικού λαού, αποστέλλει πολεμικά όπλα, αποστέλλει εφόδια, αποστέλλει μια σειρά υλικά τα οποία ενισχύουν αυτόν τον πόλεμο και αδυνατίζουν φυσικά και την άμυνα της χώρας. Ωραία, θα έρθουμε σε αυτό. Συγκρατώ περισσότερη κριτική εναντίον και του προσώπου αλλά και του καθεστώτος του κυρίου Ζελένσκι, και πολύ λιγότερη, δεν έχω ακούσει σχεδόν τίποτε για τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Είναι δημοκράτης, οπότε. Ακούστε τώρα,
αυτά τα ζητήματα το κόμμα μας από την πρώτη στιγμή της εισβολής τα έχει ξεκαθαρίσει. Εμείς δεν παίρνουμε το μέρος κανενός ληστή, ούτε του Πούτιν που για τους δικούς του λόγους εισέβαλε στην Ουκρανία, ούτε των Αμερικανονατοικών και της μαριονέτας του καθεστώτος Ζελένσκι που για τους δικούς τους λόγους θέλουν να διαμορφώσουν ένα άλλο status quo στην περιοχή. Το πρόβλημα είναι ότι η αλλαγή των συνόρων γίνεται με το αίμα των λαών, όπως έγινε στη Ιουγκοσλαβία, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε επιλεκτικοί σε αυτές μας τις αναλύσεις, όπως έγινε με το προτεκτοράτο του Κωσόβου και όπως συνεχίζει να γίνεται, όπως έγινε με την εισβολή και κατοχή της Κύπρου, που οι ευαίσθητοι δημοκράτες δεν πήραν κανένα μέτρο και αυτή η εισβολή συνεχίζεται, αυτή η κατοχή συνεχίζεται και μάλιστα φτάνει και σε σημεία να δημιουργούνται νέα δεδομένα, νέα στάτους σε σχέση με την, και με την επίλυση του προβλήματος του Κυπριακού. Η Ελλάδα ορθώς... Να τα δούμε λοιπόν, γιατί η Ελλάδα είναι με το μέρος του ενός ληστή. Η Ελλάδα συμμετέχει... Η Ελλάδα έχει το δικαίωμα να έχει συμμάχους και ξέρουμε ότι υπάρχουν αντιθέσεις και ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση από το Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά και ως προς την συμμετοχή ακόμα και το ΝΑΤΟ στη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Αλλά η Ελλάδα αντέχει να είναι μια χώρα εντελώς μόνη της. Η Ελλάδα έχει πληρώσει ακριβά τις συμμαχίες της, τις πληρώνει επίσης ακριβά. Τώρα δεν είναι καλύτερα θωρακισμένη απέναντι στην Τουρκία για παράδειγμα? Η Ελλάδα, όταν μιλάμε για συμμαχίες, μην αφαιρείστε από το γεγονός ότι η Τουρκία είναι συμμαχός μας στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Ναι. Έτσι, επειδή λοιπόν η Τουρκία είναι συμμαχός μας, μιλάμε για συμμαχίες και την ίδια ώρα μιλάμε για τον κίνδυνο της Τουρκίας. Είναι, ξέρετε, λίγο αντιφατικά όλα αυτά τα οποία ακούμε. Γιατί υπάρχει μια ιστορία, υπάρχει ένα παρελθόν, υπάρχουν πρόσφατα τα σημάδια του τι έχει πληρώσει η Ελλάδα από αυτές τις συμμαχίες, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, και είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο να ακούμε τον Πρωθυπουργό να μιλάει για νατοϊκά νησιά, όταν το ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζει σύνορα, όταν το ΝΑΤΟ έχει ενιαίο επιχειρησιακό χώρο, όταν το ΝΑΤΟ έχει και το ίδιο γκριζάρι το Αιγαίο, όταν ουσιαστικά οι Αμερικάνοι συμμαχοί μας και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας μας λένε να τα βρούμε, να βρούμε τις διαφορές μας με την Τουρκία. Όταν χώρες παραδοσιακά ουδέτερες, χώρες παραδοσιακά... Όταν μιλάνε για διαφορές, μιλάμε για παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά και κυριαρχίας, γιατί οι υπερπτήσεις είναι παραβίαση κυριαρχίας. Μάλιστα. Όταν χώρες παραδοσιακά ουδέτερες, κύριε Σοφιανέ, όπως είναι οι σκανδιναβικές χώρες, αλλάζουν την πολιτική τους στάση με αφορμή την επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία, τι έχετε να προσάψετε στις χώρες αυτές, ότι πουλήθηκαν στο ΝΑΤΟ ή ότι είδαν ποιο είναι το συμφέρον τους και εκεί αποφάσισαν να οδεύσουν προς εκείνη την κατεύθυνση? Κοιτάξτε, σε κάθε χώρα υπάρχει ένα πολιτικό σύστημα, υπάρχουν συγκεκριμένοι σχετισμοί και υπάρχουν και επιλογές. Αυτή τη στιγμή το ερώτημα δεν είναι το η Σουηδία και η Φιλανδία θέλουν να μπουν στο ΝΑΤΟ. Το θέμα είναι ότι στην Ελλάδα ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ψήφισαν τη διεύρυνση αυτού του επιθετικού συνασπισμού με τη συμμετοχή της Σουηδίας και της Φιλανδίας. Έφεραν δηλαδή ακόμα πιο κοντά το ψυχροπολεμικό στάτους, ενίσχυσαν τα σύννεφα μιας γενίκευσης, μιας αναμέτρησης, η οποία πλέον γίνεται και με όρους πυρηνικής αναμέτρησης. Τα πράγματα λοιπόν είναι πολύ σοβαρά για να μπορούμε να τα βάζουμε στα πλαίσια δεδομένων ότι, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ΝΑΤΟ και έχουμε μια ρωσοκινέζικη συμμαχία και εμείς δεν μπορούμε να είμαστε ουδέτεροι. Μάλιστα. Εμείς λέμε ότι η χώρα μας, ο λαός μας, ένας λαός οργανωμένος και αποφασισμένος να συγκρουστεί με αυτά που μας έχουν φέρει ως εδώ, να συγκρουστεί με συμμάχους και συμμαχίες που τις έχουμε πληρώσει ακριβά και που τις πληρώνουμε ήδη ακριβά με δισεκατομμύρια σε εξοπλισμούς νατοϊκούς. Μάλιστα. Για τη συνοχή της, του ΝΑΤΟ και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, με αλυσβερίσκια που γίνονται αυτές τις μέρες. Μάλιστα. Θα δώσουμε F-16 στους Τούρκους, θα δώσουμε F-35 στην Ελλάδα. Όλα αυτά τα πληρώνει ο ελληνικός λαός ήδη σε συνθήκες που διευρύνεται η φτώχεια και η πίεση και ταυτόχρονα δεν εγγυούνται αυτά
ούτε την υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, ούτε τα ζητήματα της κυριαρχίας μας. Μάλιστα. Κύριε Σόφια, ναι, με πολύ σύντομη τελευταία ερώτηση. Το κόμμα σας είναι ίσως το τελευταίο κομμουνιστικό κόμμα που υπάρχει στην Ευρώπη. Μπορεί να κάνω λάθος σε αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι από τα τελευταία, εν πάση περιπτώσει. Ένας κακεντρεχής θα αναρωτηθεί, ωραία, έκλεισε η μητέρα εταιρεία. Τι είναι αυτό που κάνει εσάς να ακρατεί. Αυτή που γέννησε τον κομμουνισμό, η Σοβιτότητα, πάλι ποτέ Σοβιετική Ένωση. Τον κομμουνισμό τον γέννησε μια καινοτόμα σκέψη μεγάλων θεωρητικών του περασμένου αιώνα. Τον δημιούργησε μια νικηφόρα επανάσταση που δημιούργησε κατακτήσεις, που δημιούργησε δεδομένα που στον 21ο αιώνα λαοί αναπτυγμένων καπιταλιστικών κοινωνιών δεν τα έχουν. Μιλάμε για μια... Και που πιστεύετε ότι έχουν δύναμη, μιλάμε, ακόμα και είναι επίκαιρα, έτσι δεν είναι, ότι το πιστεύετε. Η επικαιρότητα, τη ζωντάνια και τη δυναμική τη δείχνει όχι μόνο... Το σέβομαι αυτό. Όχι μόνο η εκλογική αποτύπωση, αλλά και μια δυναμική στην κοινωνία η οποία αναπτύσσεται, δυναμώνει και πιστεύουμε ότι το ΚΚΕ την εκφράζει και μπορεί να την εκφράσει ακόμα πιο αποφασιστικά. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σοφιάνη. Καλημέρα σας.